Θέλω να μεταφέρω εδώ στα διοικητικά συμβούλια που συνεδριάζουμε σήμερα τον αγωνιστικό χαιρετισμό της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων, τη ΣΕΑ όπως λέμε, της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει διευρυνθεί, όπως έχουμε δει, ήρθαν και οι δικηγόροι και συμμετέχουν, επίσης και οι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, γιατί βλέπετε τα προβλήματα είναι κοινά για όλους. Δυστυχώς είχαμε ένα θλιβερό γεγονός. Προχθές χάσαμε τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Βουσέτη, πρόεδρο των δικηγόρων των Συνταξιούχων. Καλός αγωνιστής και πολύ καλός νομικός, που μας βοηθούσε πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά νομικά εργατικά ζητήματα. Η Συντονιστική Επιτροπή θα παρευρεθεί. Έχουμε στείλει και στεφάνι και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η σύσκεψη που πραγματοποιούμε σήμερα είναι μία από τις πολλές συσκέψεις που κάνουμε σε όλη την χώρα. Συσκέψεις που αποφασίστηκαν από τη ΣΕΑ μετά από τις κινητοποιήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή το δεκαήμερο, το Οκτώβριο, που πραγματοποιήσαμε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Κινητοποιήσεις από αφορμή της 1ης Οκτώβριου, που είναι η μέρα των συνταξιούχων, η μέρα της τρίτης ηλικίας. Αυτές οι κινητοποιήσεις ήταν συνέχεια των προηγούμενων αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων, ήταν συνέχεια της περσινής χρονιάς, που πραγματοποιήσαμε 160 κινητοποιήσεις, όπως ξέρετε, αλλά και στη φετινή χρονιά δεν πάμε πίσω. Έχουμε έναν μεγάλο αριθμό κινητοποιήσεων. Βέβαια, είχαμε τις εκλογές. Έγινε μια καμπύλη εκεί, γιατί αντικειμενικά δεν μπορούσαμε, δεν υπήρχε κυβέρνηση εκείνο το διάστημα. Αλλά συνεχίσαμε και συνεχίζουμε αυτές τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, αυτοί οι αγώνες δεν πήγαν χαμένοι. Αυτοί οι αγώνες πράγματι έφεραν αποτελέσματα. Πίεσαν τις κυβερνήσεις και συνεχίζουν να πιέζουν και είναι ο μοναδικός δρόμος και τρόπος που έχουμε εμείς οι συνταξιούχοι, αλλά και το εργατικό κίνημα στα χέρια του, για να αντισταθούμε απέναντι στις βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές που τσάκισαν τη ζωή μας, τη δικιά μας ζωή και τη ζωή των παιδιών μας. Αυτές οι κινητοποιήσεις είχαν αποτέλεσμα και ιδιαίτερα κινητοποιήσεις που κάναμε πέρσι, 160 κινητοποιήσεις, γιατί μέσα από αυτές καταφέραμε, συνάδελφοι, να αποκρούσουμε ορισμένα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων και προηγούμενων. Πρώτα απ' όλα, χωρίς δικαστήρια, χωρίς προσφυγές, χωρίς αγωγές, χωρίς να πληρώνουμε δικηγόρους. Πρώτα απ' όλα, επιστράφηκαν σε όλους τους συνταξιούχους η διαφορά που παρακρατούνταν στην υγεία. Θυμάται στο αρχικό ποσό και στο δεύτερο ποσό. Δεύτερο, πήραν όσοι συνταξιούχοι δικαιούνταν στις επικουρικές συντάξεις τη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στην εισφορά αλληλεγγύης. Όταν συναντηθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα το Μάρτι της περασμένης χρονιάς, φετινής χρονιάς που τρέχει, εκεί δήλωσε ότι δέχεται το αίτημά μας να τροποποιηθεί ο νόμος για τις συντάξεις κυρίας και να αποδοθούν οι συντάξεις κυρίας με 70%. Αλλά το πιο σπουδαίο, αγαπητοί συνάδελφοι, σε εμάς τους παλιούς συνταξιούχους καταφέραμε να μην εφαρμοστεί η διαφορά, ο νόμος Κατρούγκαλου που προέβλεπε την προσωπική διαφορά. Μια καταστρεπτική, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κόζος, διάταξη που δεν έχει σχέση μόνο με εμάς, αλλά έχει σχέση και με τις επόμενες γενιές. Και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Συνάδελφοι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε. Γιατί εάν με αυτούς τους αγώνες είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Εάν οι αγώνες μας ήταν πιο μαζικοί, πιο αποφασιστικοί, εάν όσοι έτρεχαν να κάνουν αιτήσεις και αγωγές έτρεχαν και στα σωματεία και πυκνώναμε τις γραμμές του αγώνα, τότε τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και πραγματικά έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που έχουμε. Και οι συνταξιούχοι είναι ένα καλά οργανωμένο κίνημα. Βεβαίως δεν ευλογάμε τα γένια μας, ούτε λέμε ότι έχουμε φέρει τα πάνω κάτω, αλλά
από τα αποτελέσματα αυτής της δράσης φαίνεται ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε και να τον ενισχύσουμε το επόμενο διάστημα. Φαίνεται αυτό από την ίδια μας τη δράση. Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές εξελίξεις, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες. Και γίνεται μια προσπάθεια και από την κυβέρνηση τη σημερινή, που είναι συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από εργατολόγους, διάφορους, από τον τύπο και από ορισμένους προπαγανδιστές, να μας πούν ότι τώρα μην ανησυχείτε, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Προσπαθούν να μας πείσουν στη λογική ο γέγονε γέγονε. Ό,τι εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, τώρα τι να διεκδικούμε, περασμένα, ξεχασμένα, αλλά μην ανησυχείτε, κάτι θα πάρετε από τα αναδρομικά. Κάτι θα δώσουν. Κάτι βγήκε από εδώ. Κάτι βγήκε από εκεί. Μια εφορία ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Αυτή είναι η αλήθεια, συνάδελφοι, που λένε καθημερινά τα προϊνάδικα που έχουν εξαφανίσει τις συνταξιδοτικές οργανώσεις, θα δείτε, και βγάζουν ορισμένους γυρολόγους κυριολεκτικά, εργατολόγους, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει και ορισμένους προπαγανδιστές που λένε συνεχώς ψέματα. Προσπάθησαν ακόμα να μας εμφανίσουν ότι η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είναι θετική. Η πιο καταστρεπτική απόφαση για τους συνταξιούχους και για τη νέα γενιά είναι η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Έχουν βγει μερικές αποφάσεις παλιότερα και θα σας πω και για την τωρινή, οι οποίες δίνουν κάποια ψίχουλα στους συνταξιούχους, τα οποία οι κυβερνήσεις δεν τα έχουν εφαρμόσει, αλλά αυτή η απόφαση είναι καταστρεπτική. Και θα είναι και καταστρεπτική, αγαπητές συνάδελφοι, Στράτο, και για τους δημόσιους που δεν είναι σήμερα εδώ. Είναι εδώ και οι δημόσιοι. Οι δημόσιοι όσοι δεν είναι εδώ, για τα σωματεία τους δεν έρχονται και πρέπει να έρχονται εδώ. Και η κριτική δεν είναι άδικη. Σωματείο εκπρόσωπο. Όχι, λέω για τα σωματεία που δεν είναι εδώ και αναφέρθηκε αρχικά ο συνάδελφος ο Μπόζος ότι δεν είναι εδώ οι δημόσιοι από όλους τους νομούς. Παραδείγματος χάρη είναι από Θεσσαλονίκη, για κάνω λάθος. Είσαστε. Είμαστε. Και τότε γιατί αναφέρθηκε ότι δεν είναι εδώ. Επομένως, συνάδελφοι, αφού είσαστε εδώ, και για τους δημόσιους θα ισχύουν αυτά. Και μάλιστα καλά το λέτε και που είστε εδώ και με διορθώνετε, εγώ άκουσα την εισήγηση. Και θα είναι για τον εξής λόγο, συνάδελφοι. Τι έβγαλε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Πρώτα απ' όλα λέει ότι ο ΕΦΚΑ που ενοποιεί όλα τα ταμεία και που είχαν κάνει εξαίρεση οι δημόσιοι γι' αυτό να μην ανήκουν σε αυτό το ταμείο, καλώς έγινε και όλα τα ταμεία μπαίνουν ακριβώς στην ίδια λογική και δεν θα υπάρχει διαφορά σε κανένα συνταξιούχο. Ξεχάστε λοιπόν το δημόσιο, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕ και τα άλλα ταμεία και τον ΟΒΑ και τα λοιπά. Το ταμείο θα είναι ένα και όλοι θα υποστούμε αυτές τις βάρβαρες περικοπές και τις βάρβαρες διαφορές όλοι οι συνταξιούχοι. Απλώς θα δουλεύουμε στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, επαγγελματίες κτλ. Όσον αφορά το ταμείο, θα είναι ένα και θα αποδίδει ανάλογα τις συντάξεις έτσι όπως ακριβώς προγράφονται από την νομοθεσία. Δεύτερο, η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρεί ότι όσες περικοπές έγιναν στις συντάξεις μέχρι το 2014, αυτές είναι νόμιμες στις κύριες συντάξεις. Γιατί? Γιατί έγινε επανυπολογισμός. Και θεωρεί επίσης ότι πάνω σε αυτόν τον επανυπολογισμό που έγινε με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά είναι νόμιμη και συνταγματική. Επομένως, όσον αφορά αναδρομικά διεκδικήσεις και τα λοιπά με βάση του Συμβουλίου Επικρατείας δεν υπάρχουν. Άρα το ζήτημα είναι πολιτικό. Δεν είναι του Συμβουλίου Επικρατείας και το Συμβουλίο Επικρατείας το ενέκρινε αυτό το πράγμα. Επομένως, λένε αυτοί είναι συνταγματικές, αλλά και η επώδυνη προσωπική διαφορά που ο συνάδελφος ο Στράτος διάβασε ορισμένα στοιχεία που είναι καταστρεπτικά για μας τους παλιούς συνταξιούχους που το παλέψαμε. Δεν θα ισχύσουν οι περικοπές αυτές, θα σας πω ότι θα ισχύσει, αλλά για τους παλιούς συνταξιούχους
για τους καινούριους συνταξιούχους από την 1η-1η του 19 ισχύει. Και ακούσατε τις αποφάσεις κυρίας. Αφαιρεί την προσωπική διαφορά και πάνω στο υπόλοιπο ποσό υπολογίζει το 70% της σύνταξης κυρίας. Να σας το πω πιο απλά, συνάδελφοι. Ένας συνταξιούχος του ΟΑΕ, που θα είναι καταστρεπτικότατη, ειδικά για τον ΟΑΕ αυτή η απόφαση, ένας συνταξιούχος του ΟΑΕ που έπαιρνε σύνταξη 1.100 ευρώ με τις διατάξεις αυτές που είχαμε μέχρι τώρα, αυτός που θα βγει από την 1η-1η του 19 θα έχει 500 ευρώ παρακάτω. Και σε ορισμένες περιπτώσεις 530 και 540 ευρώ. Θα έχει αυτή την περικοπή. Εμείς οι παλιότεροι που δεν θα έχουμε την περικοπή, αυτό το ποσό θα το έχει σε ένα διπλανό ταμάκι όπως το έχει τώρα, που κάθε αύξηση που θα δικαιούμαστε ή θα δοθεί παραπέρα θα αφαιρείται από εκεί. Αυτό που λέει το Συμβούλιο Επικρατείας και αυτό το λέει σαν θετικό, ότι πρέπει, λέει, να είναι αδικίες, γιατί όσοι δούλεψαν 30, 35, 40 και 42 χρόνια, ο επανυπολογισμός που έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι άδικος, νομοθετήστε ξανά και δώστε κάτι παραπάνω σε αυτούς. Τι λέει, συνάδελφοι, λέει το εξής. Όσοι δούλεψαν στα βαριά και τα ανθυγινά και είχαν τις μεγαλύτερες συντάξεις, χρόνια βαριά, ανθυγινά, νυχτερινά, 40 χρόνια εργασίας και έπαιρναν τη μεγαλύτερη σύνταξη, ας πούμε πριν τις περικοπές έπαιρναν περίπου 35.000 νυχτά του μήνα με 14 μισθούς. Τώρα αυτός που θα είναι, αυτός που του έγιναν οι περικοπές αυτές, του ίδιου ανθρώπου, του ίδιου συναδέλφου, του ίδιου συνταξιούχου, χωρίς την προσωπική διαφορά παίρνει 16.500, χωρίς τα δύο δώρα. Αν έχει την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου, θα πάρει 2.500 παρακάτω. Αυτός που θα βγει τώρα στη σύνταξή του, αυτός που θα βγει από τον ΟΑΕ, θα έχει 5.000 παρακάτω, γιατί το αφαιρεί και τα 200 ευρώ που είχαν δοθεί το τελευταίο διάστημα σαν το 79, τα τελευταία χρόνια σαν εγγύηση της κατώτερης σύνταξης από το κράτος. Αυτή είναι η κατάσταση με τον νόμο Κατρούγκαλο. Σε εμάς τους παλιούς, αν προκύψει διαφορά και γίνει επανυπολογισμός και πει, ξέρετε, πρώτα παίρναμε το 80% της σύνταξης. Όταν βγαίναμε στη σύνταξη, έπαιρνες 1.000 ευρώ, έπαιρνες 800. Τώρα θα πάρεις 400. Αλλά αν προκύψει διαφορά και πάρεις 430, δεν θα τα πάρεις, γιατί θα στα αφαιρέσει από την προσωπική διαφορά που σου έχει δίπλα. Και αν σου έχει 200 ευρώ προσωπική διαφορά, θα σου αφαιρέσει 40 και θα πάνε στα 160. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα με το Συμβούλιο Επικρατείας. Ακόμα, συνάδελφοι, να πούμε το εξής. Για τα αναδρομικά που λένε και ξαναλένε. Το Συμβούλιο Επικρατείας έχει βγάλει από το 2015. Τι άλλες αγωγές να κάνουμε? Ποιες αγωγές να κάνουμε? Είναι άλλο πράγμα να πάνε να κάνουν 15 άνθρωποι, 20, μια ενδεικτική, πώς το λένε, αγωγή. Και είναι άλλο πράγμα να στέλνεις όλους τους συνταξιούχους να κάνουν αγωγές που θησαυρίσαν τα δικηγορικά γραφεία. Αυτή η απόφαση του 2015 που υπάρχει κενό από τον Ιούλιο μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, οι κυβερνήσεις λένε ότι θα τα δώσουμε αν οδηγούν τα δημοσιονομικά. Πού βγάζει κάτι θετικό το Συμβούλιο Επικρατείας? Στις επικουρικές συντάξεις. Επικουρικές συντάξεις δεν είχαν όλοι οι συνάδελφοι του ΟΑΕ. Μόνο κάποιοι που δούλεψαν και στον ιδιωτικό τομέα, μια μικρή διαφορά. Ελάχιστη. Μπας περιπτώσει. Στις επικουρικές συντάξεις τι λέει? Λέει το εξής. Τι έκανε ο Κατρούγκαλος? Θυμάστε που κάψαμε τα χαρτιά απ' έξω από το Υπουργείο? Γιατί τα κάψαμε τότε? Το θυμάστε? Να μην έχουμε, να θυμόμαστε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί δεν έχουμε άδικο. Έχουμε δίκιο σε όλες τις υπόθεσεις. Λέει το εξής, πήρε και έκανε το εξής. Όσοι είχαν 1.300 ευρώ και πάνω, κύρια και επικουρική, είπε σφαγιάζω τις επικουρικές. Το αποτέλεσμα, αυτός ο συνάδελφος που δούλεψε 15 χρόνια, 20 χρόνια και έπαιρνε 220 ευρώ σύνταξη, επικουρική του είχε μείνει δηλαδή, γιατί είχαν γίνει προηγούμενες περικοπές,
Δεν την πείραξαν. Σωστά δεν την πείραξαν. Εμείς δεν θέλουν να πειράξουν τις μικρές συντάξεις, σε ίσα που έπρεπε να αυξηθούν και δεν έπρεπε να τους δίνουν περικοπές σε τίποτα. Έρχεται όμως στις μεγαλύτερες συντάξεις αυτών που δούλεψε 40 χρόνια και από τα 350 ευρώ που το είχαν μείνει το πήγε στα 150 ευρώ, στα 170 ευρώ, στα 140 ευρώ. Δηλαδή ένα πράγμα αλόκοτο. Αυτός που δούλευε 40 χρόνια παίρνει λιγότερα χρήματα από εκείνον που δούλεψε 15 χρόνια. Έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει εδώ τώρα ότι είναι άδικο αυτό. Δεν χρειάζεται να το πει στο Συμβούλιο Επικρατείας αυτό. Άδικο είναι. Ούτε ο νόμος το έλεγε έτσι όπως το έκανε ο Πατρούκαλος. Είναι μια αφαιρεσία την οποία τη διατηρούν και τούτη η κυβέρνηση και το όπως καταλαβαίνετε ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Άσχετα τι λένε στον κόσμο, με συγχωρείτε, για να τον κοροϊδεύουν και να παίρνουν ψήφους. Έρχεται τώρα το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει. Κακώς οι επικουρικές συντάξεις κόπηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέει όμως ότι πρέπει να αποδοθούν στους δικαιούχους. Λέει ότι πρέπει να γίνει επανυπολογισμός ξανά με βάση όμως τι αναλογιστικές μελέτες. Μα αν γίνουν αναλογιστικές μελέτες τώρα τα ασφαλιστικά ταμεία τα έχουν αποψηλώσει. Τα έχουν εγδάρει. Θα πάρουμε μικρότερες συντάξεις. Επομένως συνάδελφοι, αυτές είναι οι διαφορές του Συμβουλίου Επικρατείας. Και κάτι ένα τελευταίο. Τι εκδικάζει το Συμβούλιο Επικρατείας? Το Συμβούλιο Επικρατείας εκδικάζει τη συνταγματικότητα των νόμων. Δεν εκδικάζει επί της ουσίας. Επί της ουσίας ποιος δικάζει? Ο Άριος Πάγος. Ο ΕΦΚΑ, δηλαδή το κοινό ασφαλιστικό ταμείο όλων μας, έχει κάνει προσφυγές στον Άριο Πάγο και έχει κάνει, πώς το λένε, έχει κάνει έφεση και ζητάει να ακυρωθούν αυτές οι αποφάσεις στη Ρωσία τους για λόγω δημοσιονομικού συμφέροντος. Και έρχεται λοιπόν ο Άριος Πάγος πολλές φορές και λέει κακώς κόπηκαν οι συντάξεις αυτά όλα αυτά, αλλά για λόγους δημοσιονομικού συμφέροντος δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Βγάζουν αποφάσεις και τα πρωτολυγεία. Τα πρωτοδικεία συνάδελφοι που βγάζουν αποφάσεις, τι είναι? Θα βγουν πάνω από το Συμβούλιο Επικρατείας για να εκδικαστεί μια απόφαση. Από το πρωτοδικείο μέχρι τον Άριο Πάγο θέλει 10 χρόνια. Οι συνάδελφοι που κάνανε αιτήσεις και αγωγές, από το 11, από το 10, από το 12, ένα 30% έχει φύγει από τη ζωή. Και θα βγουν και οι υπόλοιποι. Τα δικαστήρια θα δώσουν λύση. Δεν πρόκειται να δώσουν τα δικαστήρια. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Γιατί ετοιμάζουν καινούργιο ασφαλιστικό σύνολο. Ετοιμάζουν καινούργιο ασφαλιστικό που θα είναι, πώς το λένε, θανατηφόρο. Δεν είναι το καινούργιο ασφαλιστικό μόνο για μας. Κυρίως είναι ο στόχος του η νέα γενιά, συνάδελφοι. Τι θέλουν να κάνουν με το καινούργιο ασφαλιστικό? Με το καινούργιο ασφαλιστικό θέλουν να σπρώξουν την ασφάλιση, τον κοινωνικό της χαρακτήρα, τη συμμετοχή του κράτους ουσιαστικά και των εργοδοτών, να την αφαιρέσουν και όσα θα πληρώνεις θα παίρνεις στο τέλος. Όσα θα πληρώνεις με την έννοια δεν θα έχει καμιά συμβολή του κράτους και η εργοδοσία θα έχει όσο χαμηλότερη συμμετοχή σε αυτό. Τις επικουρικές συντάξεις μας το είπε ο κύριος Μηταράκης όταν πήγαμε στη συνάντηση που είχαμε τη Μεγάλη Συγκέντρωση της Αθήνας. Μας είπε, επικουρικές συντάξεις πάνε στην κεφαλαιοποίηση, πάνε για την ανάπτυξη. Με τα δικά μας χρήματα θα κάνουν ανάπτυξη εκείνοι που νοκορομούν τα δισεκατομμύρια. Και τώρα έρχεται η ιδιωτική ασφάλιση και στις κύριες συντάξεις. Λένε όμως ορισμένοι συνάδελφοι, έλα ρε παιδιά, μα πλήρωνα τόσα σε μια ιδιωτική ασφάλιση, δεν θα τα είχα πάρει, θα είχαμε τέτοια. Έχει πληρώσει. Βγήκαν χθες ορισμένοι συνάδελφοι προς τιμήν τους εκεί στην Αλεξανδρούπολη που είπανε και είπε ένας, παιδιά, ακούστε, πλήρωσα στην Αντιραμέρικαν τόσα χρόνια, έγιναν τα κουρέματα αυτά και τα λοιπά, και αντί να πάρω 30.000 που πρέπει να πάρω πίσω, ξέρετε πόσα πήρα, πόσα, 4. Ιδιωτική ασφάλιση, συνάδελφοι, τι σημαίνει? Ιδιωτική ασφάλιση σημαίνει ατομική ασφάλιση. Δεν ασφαλίζει την οικογένεια, δεν ασφαλίζει τα παιδιά. Δεν ασφαλίζει τη χειρία, δεν ασφαλίζει τις, όποια δικαιώματα είχαμε σε κοινωνικές παροχές και όλα τα άλλα. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για την οικογένεια.
για να πάρεις από την ιδιωτική ασφάλιση αυτά που σου δίνει η κοινωνική ασφάλιση, πρέπει να πληρώσεις επί 4. Δεν το λέει αυτό. Δεύτερο, τι θέλουν να κάνουν ακριβώς οι συνάδελφοι. Ακούστε, θυμάστε που παίρναμε 484 ευρώ βασική κατώτερη σύνταξη. Αυτή ήταν εγγυημένη από το κράτος. Αυτά ήταν τα 484 ευρώ. Από εκεί και πάνω τι έπαιρνες, το 80% των δεδουλευμένων που δούλευες ως συνταξιούχος. Και όσα χρόνια είχες, ανάλογα έβγαινες σε μια κλάση που έβγαινες τότε στη σύνταξή σου. Το 484 το κάναν 384. Αυτό δεν τους φτάνει. Θέλουν το κράτος να συμμετέχει μόνο με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι 220 ευρώ. Από τα 220 ευρώ και πάνω θα αρχίζει να υπολογίζεται η σύνταξη για την αποδοτική. Αλλά δεν θα υπολογίζεται με το 80%, θα υπολογίζεται με το 40%. Επομένως οι συντάξεις θέλουν τα επόμενα χρόνια να τις πάνε την ανώτερη, τη μεγαλύτερη γη στα 650 με 700 ευρώ. Δεύτερο, τα όρια ηλικίας θέλουν να τα πάνε στα 67 και στα 70 χρόνια, δηλαδή στα 70 χρόνια να σε έχουν ξεζουμίσει και σε λίγο να σε περιμένει ο Άγιος Πέτρος ή ο άλλος, πώς τον λένε, ο προφήτης στην πόρτα για τους μουσουλμάνους, να σε περιμένει στην πόρτα του άλλου κόσμου. Αυτή είναι η λογική. Θέλουν να απαλλάξουν το κράτος. Έτσι σκέφτονται την ανάπτυξη, συνάδελφοι. Συνάδελφοι, μπροστά σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιουχικών Οργανώσεων πήραμε δύο μεγάλες πρωτοβουλίες. Γιατί έχουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία. Και αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Μπόζος είναι αλήθεια. Ότι έχουμε παλέψει, ότι έχουμε αγωνιστεί, ότι πρέπει να συμμετέχουμε όλοι στους αγώνες και να τους ενισχύσουμε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορά και αν έχουμε. Ακούστε, συνάδελφοι, εδώ μέσα ο καθένας μπορεί να νιώθει πολύ διαφορετικά. Άλλως να έχουμε διαφορετικές ιδεολογίες, να έχουμε διαφορετικά κόμματα. Αυτά δεν απαγορεύονται. Όχι μόνο επιτρέπονται να έχει ο καθένας τα δικά του και να βγάζει συμπεράσματα από τη ζωή και από την πορεία της ζωής για το πώς θα κρίνει τα κόμματα, τις ιδεολογίες, τις θρησκείες και όλα τα άλλα που υπάρχουν στη ζωή. Αυτό δεν αλλάζει τη μοίρα κανενός ότι είμαστε όλοι συνταξιούχοι και βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε και να λειτουργούμε και να μην μας διασπούν σε αυτό. Επομένως, αυτό εμείς το πήραμε πολύ σοβαρά υπόψη, γι' αυτό έχουμε αυτή την ενότητα στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα. Και φυσικά, οι συνάδελφοί μας, οι συνταξιούχοι, είναι απαλλαγμένοι και από την εργοδοτική πίεση τώρα και από όλα τα ταρτύπια που χρησιμοποιεί, που τα ξέρουμε εμείς που δουλέψαμε στον ιδιωτικό τομέα, τι χρησιμοποιεί. Πήραμε λοιπόν δύο μεγάλες πρωτοβουλίες. Επειδή το ασφαλιστικό δεν είναι πρόβλημα των συνταξιούχων. Επειδή το ασφαλιστικό δεν είναι το συνταξιουχικό, συνάδελφοι, αλλά είναι το σύνολο των δικαιωμάτων της κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τον άνθρωπο από το που θα γεννηθεί μέχρι να πεθάνει, και αυτή είναι η αλήθεια, και επειδή το ασφαλιστικό στοχεύει στην καινούργια γενιά που τους θέλει δούλους χωρίς ελπίδα, πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε και το εργατικό και το επαγγελματικό κίνημα να συστρατευτούμε σε αυτό τον αγώνα για να αποκρούσουμε το καινούριο ασφαλιστικό που το κρύβουν. Τηλεοράσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, τύπος και καλλιεργούν ευρωστία και όλα τα άλλα που ακούμε καθημερινά. Καλέσαμε λοιπόν ως δευτεροβάθμιες οργανώσεις εμείς που είμαστε, ως ομοσπονδίες που είμαστε, όλες τις ομοσπονδίες του εργατικού κινήματος των επαγγελματιών να συμμετέχουν σε κάθε πόλη της χώρας σε κοινά συλλαλητήρια μπροστά στο καινούργιο ασφαλιστικό για τις 30 τον Νοέμβρη. Εδώ σε κάθε πόλη να πάρουν την πρωτοβουλία τα σωματεία μας, του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των επαγγελματιών, του ΑΕ δηλαδή που είναι τα μεγάλα σωματεία, και να καλέσουμε και τα εργατικά σωματεία τις επόμενες ημέρες να κάνουμε μια σύσκεψη, να τους πούμε πρέπει να κάνουμε συγκέντρωση από κοινού, να βάλουμε τα αιτήματά μας, να έχουμε κοινούς ομιλητές, να ορίσουμε τόπο που θα γίνουν οι συγκεντρώσεις μας και να το παλέψουμε, συνάδελφοι. Αυτή είναι η μεγάλη πρωτοβουλία για το ασφαλιστικό. Και η δεύτερη πρωτοβουλία.
είναι ότι εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, τα οποία τα λέμε στα αιτήματά μας, να μην σας τα αναφέρω. Τι λέμε, συνάδελφοι, με λίγα λόγια στη φιλοσοφία μας? Ότι ό,τι κύριοι πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή, τις συντάξεις μας, τα επιδόματα που παίρναμε, τις κοινωνικές παρόγειες που είχαμε, είναι πληρωμένα από εμάς, βγαλμένα από τον υδρότα μας. Και τα διεκδικούμε. Δεν τα δανειστήκαμε. Δεν μας τα έδωσε καμιά κυβέρνηση. Δεν είναι χάρισμα. Δεν είμαστε της λογικής ο γέγονε γέγονε. Να τα ξεχάσουμε τα προηγούμενα. Τα διεκδικούμε όλα. Και ζητάμε από την κυβέρνηση, αφού λέει ότι έχει ανάπτυξη, να αρχίσει από κάπου να μας δίνει αυτά που μας έκοψαν τα χρόνια της κρίσης. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Δεν είναι άδικο και τα δώρα μας και όλα. Με αυτά λοιπόν τα αιτήματα θα πάμε στον Πρωθυπουργό στις 14 του Δεκέμβρη, κάνοντας πανελλαδική συγκέντρωση. Και θα του τα θέσουμε όπως τα θέσαμε και στους προηγούμενους. Και θα του πούμε καθαρά ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Δεν σου ζητάμε καινούργια αιτήματα. Δεν ζητάμε τίποτα καινούριο. Όταν λέμε να ανακεφαλαιοποιηθούν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, γιατί ανακεφαλαιοποιήσατε τις τράπεζες και δίνετε τα χρήματα τα δικά μας στους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν είναι σωστό? Όταν ζητάμε τα δώρα μας και όλα τα άλλα που μας κόψατε, τις επικουρικές κύριες συντάξεις, δεν είναι σωστό? Σωστό είναι. Επομένως θα πάμε με αυτά τα αιτήματα. Και θα του πούμε, επειδή είναι Χριστούγεννα και λέτε ότι είναι έχετε ανάπτυξη και ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα και όλα αυτά που λέτε, βγαίστε και δώστε μας τα δώρα μας. Τα δώρα μας. Δεν θέλουμε επίδομα. Δεν θέλουμε να μας πετάτε μερικά ψίχουλα. Θέλουμε το δώρο που το πληρώσαμε και σήμερα τα παιδιά μας το πληρώνουν. Γι' αυτό είπα προηγούμενα στο δημόσιο, θα είναι πιο τραγική η κατάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι του δημοσίου, γιατί εσάς σας κόψαν τα δώρα τώρα, πώς το λένε, και στην εργασία. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Γι' αυτό είπα, θα είναι ακόμα χειρότερα για τους δημόσιους. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Λεφτά δεν έχουμε πολλά στις ομοσπονδίες να καλύψουμε έξοδα και μετακινήσεις. Κάποιες οργανώσεις έχουν τα χρήματα, εγώ σας λέω για το ΙΚΑ και για το δημόσιο, δεν έχουμε πάρει ακόμα το 20 λεπτό, πήραμε μόνο μία δόση του δεύτερου εξαμήνου του 16 και μας χρωστάει η κυβέρνηση, 17, 18 και 19. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τον Υπουργό, τον Γκρούτσι, και το πρωί μίλησα σήμερα με το διευθυντή του γραφείου του και είπαμε να κλείσουμε μια συνάντηση ότι πρέπει να μας αποδοθούν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό κάντε προσπάθεια να έχουμε κόσμο. Και συμβάλλει και ο κόσμος με το υστέρημά του να έρθει σε αυτή τη συγκέντρωση. Κοιτάξτε, δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες. Αν είχαμε κάποια χρήματα, θα είχαμε περισσότερο κόσμο. Επίσης, θα είχαμε περισσότερο κόσμο αν κάναμε δύο συγκεντρώσεις. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα. Πιο εύκολο κατεβαίνει η Δράμα, η Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη από ό,τι στην Αθήνα. Αλλά συνάδελφοι, η Αθήνα έχει άλλο βάρος. Έχει πολιτικό βάρος, καταλαβαίνετε. Και λιγότεροι να είμαστε, έχει πολιτικό βάρος και μετράει. Θυμάμαι την άλλη φορά που καθόμαστε εκεί μπροστά, πέρναγε Καβάλα, Δράμα, Εύρος. Και κοιτάγαν όλος ο κόσμος, πώς το λένε, σε αυτή την υπόθεση. Και ήταν η καλή συγκέντρωση της Αθήνας. Και ήταν άδικο από κάποιους που υπόθηκε το εξής. Ότι λέει, εμείς ήταν καλοί από την επαρχία, αλλά δεν είχε κόσμο η Αθήνα. Από πού βγήκε αυτό, δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Το έλεγε κάποιος, ας πούμε, και ακούστηκε. Συνάδελφοι, κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια και την πραγματικότητα. Από την επαρχία μπορούμε και το μετράμε. Γιατί ήρθαν 100 πούλμαν. 99 έδρα για την ακρίβεια. Και κάποιοι από την Κρήτη. 100 πούλμαν είναι 2.500 κόσμος. Ήρθαν και κάποιοι γύρω από τη στερεά με τα αυτοκίνητα. 3.000 κόσμος. 4.000 από την επαρχία, ναι. Η συγκέντρωσή μας είχε 20.000 κόσμο. Οι άλλοι από πού ήταν? Η Αθήνα έχει βάθος. Και έρχεται ο κόσμος. Επομένως, συνάδελφοι, αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα.